καλησπέρα σας. Μαζί μας. Κύριε Κατσαβέλη, κύριε Βλάχο, καλησπέρα. Κύριε Δαμαλή, καλησπέρα σας. Στέφανε Δαμιανίδη, κατευθείαν ο λόγος σε σένα, για να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε την Παρασκευή για την μήνυση που υπέβαλε Μητροπολίτης Πειραιός στον πατέρα Στυλιανό, ο οποίος μας είπε ότι σε περίπτωση απαλλαγής του αθωώσεώς του με βάση τους εκκλησιαστικούς κανόνες, αυτός που θα πρέπει να καθαιρεθεί είναι ο μηνυτής. Ο καταγγέλων. Το ερώτημα είναι, πατέρα Στυλιανέ, έχετε πάρει στα χέρια σας το χαρτί, έχετε πάρει την ανάλυση του Πειραιός? Με ειδοποίησαν για αύριο το πρωί να κατέβω στην Αρχιεπισκοπή να το πάρω. Μάλιστα, δεν ξέρω τι αναφέρεται, πώς λειτουργεί το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, στο δικαστικό. Έχει όμως μια αξία να υπενθυμίσω κάτι, γιατί έγιναν πολλές φορές επιχειρήθηκε να αλλάξει ο νόμος περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων, ο οποίος είναι ένας νόμος μεταξικός του 1934 και ισχύει μέχρι σήμερα. Να σκεφτείτε λοιπόν ότι αν ένας κληρικός, προσαχθεί στο μητροπολιτικό, στο πρωτοβάθμιο, στο μητροπολιτικό δικαστήριο, εκείνος ο οποίος δικάζει και εκείνος είναι ένας και μοναδικός, είναι μόνο ο Μητροπολίτης, καταλαβαίνετε, και έχει δύο προσβυτέρους ως συμβούλους. Είναι λίγο τα γεωγραφικά τα πράγματα, αλλά άλλες οι εποχές που θεσπίστηκαν, εν πάση περιπτώσει θα πρέπει τα πράγματα λίγο να τροποποιηθούν, να πάμε λίγο μπροστά. Δηλαδή, ποιος θα δικάσει την προκειμένη περίπτωση, αν μένουμε με τις παλιές κανόνες? Δεν ξέρω, ακριβώς δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία και μου φαίνεται έτσι και λίγο παράδοξο όλο αυτό το σκηνικό. Αλλά θα το δούμε και θα σας πω τα σχετικά. Εγώ όμως, αν μου επιτρέπετε, έτσι πριν ο κ. Δαμιανίδης πάρει το λόγο, επιχείρησαν κάποιοι αυτόν τον καιρό να μετατρέψουν αυτή την δίωξη σε προσωπική διένεξη. Δική μου με τον Μητροπολίτη Πειραιός. Σας πληροφορώ λοιπόν εντύμως, ειλικρινώς την ιεροσύνη μου, ότι μόνη η επιδίωξή μου είναι να σταματήσει ο διωγμός του κλήρου και του πληρώματος της Εκκλησίας από ορισμένους επισκόπους και να καταστήσω σαφές ότι δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά από αυτό που ορίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τα δημοσίως λεγόμενα και πρατώμενα πρέπει και δημοσίως να ελέγχονται. Και μάλιστα τέτοιες πρακτικές ακολούθησε παραδείγματος το 2017 και ο Μητροπολίτης Πειραιός για τον Μητροπολίτη Λεμεζού, τον κύριο Αθανάσιο. Δηλαδή, σε κάτι διαφώνησε και το αμπίδησε. Όταν λοιπόν διαφωνήσετε σε τον άλλο στα δικαστήρια, κάθισε και συνδιαλέγησε μαζί του. Για να δεις πού βρίσκεται η αλήθεια. Δεν είναι λοιπόν όποιος δικός μου λόγος και πιστεύω όλων και όλων σας οι οποίοι συνηγορείτε σε όλα αυτά τα οποία είστε σύμψυχοι σε όλα αυτά τα θέματα δεν είναι περί προσώπων αλλά περί αρχών. Αυτό... Νομίζω διάλογο ζητήσατε, πατέρα Γιάννη Καρπαπίου, από τον Μητροπολίτη Πειραιός Σεραφείο. Ζητήσατε ένα ανοιχτό, ειλικρινή διάλογο με επιχειρήματα. Το έχουμε ξαναπεί και με τον Άγιο Αναπάρχο και με όλους τους άλλους. Διότι κρατώ μια συγκεκριμένη θέση. Αυτή η θέση, επειδή έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε πλέον και βιογραφικά, θα πρέπει να την εκθέσουμε και εμείς, να δούμε πού είναι τα προβληματικά σημεία. Γιατί σε κάθε περίπτωση, κύριε Δαμιανίδη και κύριε Καψαμπέλη και κύριε Βλάχο, σε κάθε περίπτωση γράφεται ιστορία. Δεν θα ήθελε ποτέ η Εκκλησία σε αυτήν την ιστορία να έχει αποτυπώσει τη γνώμη της με μαύρα γράμματα. Τώρα και βλέπετε το εξής, παραδείγματος. Έχουν αδειάσει τους νεούς. Εξαπολύουν αφορισμούς χαρακτηρίζοντας τους πιστούς, τους αντίχριστους, αδερφοκτόνους, σχηματισμούς. Και κάτι καινούργιο που ενδεχομένως πρέπει ίσως να το ξέρετε, ο Μητροπολίτης Φωκίδος ο Θεόκτιστος στην Άφισσα, έτσι, παρέχει το δικαίωμα με ειδική εγκύκλειό του στους ναούς και στις μονές να εισέρχεται η αστυνομία για να κάνει έλεγχο. Το λέτε κομψά, δηλαδή, πατέρα Στυλιανέ, εγώ διάβασα το κείμενο «Καλή την αστυνομία». Εσείς το λέτε τώρα κομψά. «Καλή την αστυνομία να λάβει δράση, είναι χειρότερο». Ακριβώς έτσι είναι όπως το λέτε. Έτσι λοιπόν, προσέξτε, ποιο είναι το επιλείψιμο σημείο. Το απαραβίαστο του χώρου, δηλαδή το άσυλο,
εναντίον μιας κρατικής αυθαιρεσίας που πάντα υπήρχαν μέσα στην ιστορία, οι κρατικές αυθαιρεσίες για όσους καταφεύγουν σε ορισμένους ιερούς χώρους, αξία δηλαδή, που ανυψώνει τη ζωή ως θείο δόρημα, αφαιρέτως ο Μητροπολίτης το καταργεί. Και θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα από την αρχαιότητα, πάρα πολύ γνωστό, που το γνωρίζουμε ακόμα από τα σχολικά μας χρόνια. Στον ιδωλολατρικό λοιπόν κόσμο γνωρίζουμε ότι στο ναό της Αθηνάς, στο Χαλκιίκον, της Ακρόπολης της Σπάρτης, ποιος κατέφυγε, ο στρατηγός Παυσανίας, επειδή κατηγορήθηκε ότι θεωρήθηκε μάλλον ότι μύδισε, έτσι, ότι πήρε τη θέση των μύδων, των Περσών, και όπου τελικά πέθανε, αφού χτίσανε το ναό, δεν τόλμησαν να μπουν μέσα στο ναό της Αθηνάς για να τον συλλάβουν. Αυτό το γεγονός, αυτή η εγκύκλειος, κύριε Καψαβέλη, συνιστά τελεία από ιεροποίηση του ναού, κατά την αντίληψη βεβαίως του Μητροπολίτου. Και ένα άλλο παράδειγμα επίσης, γιατί δεν αναφερόμαστε μόνο σε αν δυστυχώς υπάρχουν ορισμένοι Μητροπολίτες οι οποίοι λειτουργούν με αυτή τη λογική. Ο Ελευθερωπόλεος, ο Χρυσόστομος, με τον οποίο είμαστε και σε γενικότροφοι και σε φοιτητές. Θέλει να συντοβεύει, λέει, τις ακολουθίες, γιατί όπως λέει, οι άνθρωποι κουράζονται από τις μάσκες. Προσπαθούν να κατεδαφίσουν την Εκκλησία. Έχουμε τον μακαρθισμό στο απόγειό του. Πώς θέλετε να το πούμε διαφορετικά. Και βλέπω αντιθέτως κάτι άλλο που ενδεχομένως να το έχετε και αυτό σχολιάσει, αλλά θέλω να κάνω ακριβώς την αντίθεση για την δήλωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Έτσι, η οποία... Για τα fake news. Πώς είπατε? Για τα fake news, για το νόμο... Α, μπράβο. Α, μπράβο. Ακριβώς. Για το άρθρο 191. Για το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα πρέπει, γράφουν, να αποφευχθεί πάση θυσία η θέσπιση μιας και μοναδικής κρατικής αλήθειας. Και η δίωξη κάθε αντίθεσης άποψης, μια πρακτική που εύκολα μπορεί να εκπέσει σε λογοκρισία. Έλεψε. Ναι, έτσι είναι. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι το 1 τρίτο των Μητροπολιτών στην Ελλάδα, των Επισκόπων, δεν έχει εμβολιαστεί. Το 1 τρίτο. Δηλαδή γύρω στους 30. Γύρω στους 30 δεν έχουν εμβολιαστεί. Εγώ θα πρότεινα να αναλάβουν μια πρωτοβουλία, να βοηθήσουν τον Αρχιεπίσκοπο στην ανόρθωση της ελληνικής κοινωνίας από τον Αγιατισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, Στέφανε και Γιώργο. Μας λέτε, πατέρας Τηλιανέ, ότι 30 περίπου επίσκοποι δεν έχουν εμβολιαστεί την ίδια ώρα που η διοίκηση της Εκκλησίας έχει εξαπολύσει διωγμό εναντίον όσων έχουν την αντίθετη άποψη. Ακριβώς. Έχουμε επιδημία αργιών. Επιδημία αργιών τις τελευταίες ημέρες, πατέρας Τηλιανέ. Επιδημία αργιών, ναι, περικοπών των μισθών, βέβαια αυτά δεν είναι ισχυρά, έτσι, ούτε μπροστά στην εκκλησιαστική νομοθεσία, την ομολογία, ούτε και στην πολιτική νομοθεσία. Αυτά πράγματα δεν γίνονται. Ήξερα εγώ, αφαιρεί τα οφήκια. Δεν έγινε και κάτι. Την ιεροσύνη δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Το εάν φοράει επιγονάτιο ή φέρει σταυρό ο ιερεύς, το σταυρό του φέρει στην κοπία. Αν μου επιτρέπετε, Αντρέα Καψαβέλη, ένα άλλο. Γιατί το έχω απορία, όπως και πάρα πολλοί φίλοι, θεατές, φίλοι, ακροατές.